Καλημέρα. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην τρίτη μέρα του συνεδρίου, στο πρώτο session που αφορά τη διακυβέρνηση και μεθοδολογίες. Έχουμε τέσσερις παρουσιάσεις. Οι τρεις θα γίνουν διαζώσεις από εδώ και θα μεταδοθούν μέσω Zoom και η τελευταία θα γίνει μέσω του Zoom. Θα γίνουν οι δεκάλεπτες παρουσιάσεις στην αρχή και θα έχουμε τις ερωτήσεις στο τέλος. Μπορείτε να στέλνετε τις ερωτήσεις σας μέσω του chat του Zoom. Οπότε να ξεκινήσουμε με την πρώτη παρουσίαση που είναι η Θεοδώρα Κοτσάκα, Urban Commons and the Movement of New Municipalism. Καλησπέρα. Η εισήγησή μου θα έχει να κάνει με τα αστικά κοινά και το κίνημα της νέας αυτοδιοίκησης, αλλά σήμερα θα ήθελα να δώσω έμφαση στα θεσμικά εργαλεία, καθότι το κίνημα της νέας αυτοδιοίκησης μετράει πλέον αρκετά χρόνια. Και θα ήθελα να εστιάσω σε αυτό, στα θεσμικά εργαλεία που έχουν δημιουργηθεί ή έχουν αξιοποιηθεί από τις πλατφόρμες πολιτών, υποστηρίζοντας ότι διευρύνουν και συχνά συνιστούν προϋπόθεση για την εφαρμογή των πολιτικών του κινήματος της νέας αυτοδιοίκησης. Έχουμε σήμερα ένα δίκτυο πόλεων, από τη Βαρκελόνη ως το Μόντρεαλ και από το Παρίσι ως το Κλίβλαντ. Πρόκειται για πόλεις που οργανώνονται αφισβητώντας όλο και πιο έντονα τον αστικό μηχανισμό ανάπτυξης των τελευταίων 30 χρόνων. Από το 2015, το κίνημα της νέας αυτοδιοίκησης έχει κεντρικό εργαλείο του Παγκόσμιου Ομπρέλα Συντονισμού, το Fearless Cities, και δεν περιορίζεται στο να συμπεριλάβει στην παραδοσιακή αυτοδιοικητική ατζέντα κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς προβληματισμούς. Αντίθετα, έχει ως αφετηρία ότι προϋποτίθεται η αλλαγή του πολιτικού και του οικονομικού μοντέλου, προκειμένου αυτοί οι προβληματισμοί να απαντηθούν. Συγκροτεί λοιπόν ένα δυναμικό οικοσύστημα, περιλαμβάνει ριζοσπαστικές διοικήσεις, περιλαμβάνει πλατφόρμες πολιτών, κοινωνικά κινήματα, εφαρμόζει αυστηρούς ηθικούς κώδικες, οι οποίοι θέτουν σε περιορισμού τη θητεία και τους μισθούς των αντιπροσώπων και τους δεσμεύουν ως προς τις πηγές των χρηματοδοτήσεων που θα αναζητήσουν. Πράγμα πολύ σημαντικό. Εδώ, ωστόσο, θα ήθελα να αναφερθώ ιδιαίτερα στην περίπτωση της Ιταλίας και συγκεκριμένα στην Πολώνια και την Νάπολη. Έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κέρια σημασίας υπήρξε η επεξεργασία του κανονισμού της Μπολόνια, που δημιούργησε καινούργιες δυνατότητες για τους κατοίκους σε πολλές ιταλικές πόλεις, καθώς και τη βάση της διαχείρισης των κοινοτικών πόρων ως κοινών. Στην Πολώνια από το 2012 ακόμα ξεκίνησε η προσπάθεια εφαρμογής πολιτικών, που θα επέτρεπαν την αναδιαμόρφωση της σχέσης μεταξύ πολιτών και τοπικής διοίκησης, με έμφαση στους αστικούς πόρους και τις υπηρεσίες. Ως αποτέλεσμα νομικών επεξεργασιών που στηρίχθηκαν αρχικά ακόμα και στην επεξεργασία του συντάγματος, προέκυψε το The Bologna Regulation of Civic Collaboration for the Urban Commons. Ως αστικά κοινά στον κανονισμό ορίζονται οι δημόσιοι χώροι, οι χώροι πρασίνου, οι εγκαταλελειμμένα κτίρια και άλλες υποδομές, ωστόσο έχουν κατορθώσει να διευρύνουν τον ορισμό έτσι που να περιλάβει και την ποιότητα ζωής στην πόλη και την αντίληψη περί ανθρώπινης ευδοκίμησης. Αυτό το επέτρεψε μια ρήτρα του συντάγματος του Ιταλικού, στην οποία μπόρεσαν και πάτησαν για να τεκμηριώσουν τα κοινά ως δυνατότητα ιδιοκτησίας, ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Κεντρικό εργαλείο του κανονισμού, λοιπόν, είναι η συμπράξη δημοσίου κοινών. Και αυτό στην πραγματικότητα είναι και το θέμα αυτής της εισήγησης. Οι οποίες επιτρέπουν στο Δήμο να συμμετέχει σε συνέργειες με κατοίκους και άλλους ρόντες, που μπορεί να είναι από μη κυβερνητικές οργανώσεις, τοπικοί επιχειρηματίες, οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών, ερευνητικά Ινστιτούτα, πολιτιστικοί φορείς, υπάρχει μια ποικιλία δρόντων, με σκοπό τη φροντίδα και τη βιωσιμότητα των αστικών κοινών. Ο κανονισμός παρέχει επιπλέον τεχνική και χρηματική υποστήριξη σε αυτού του τύπου συνέργειες. Προβλέπει κανόνες και οδηγίες σχετικά με τη σημασία της συντήρησης των κοινών πόρων και την εξασφάλιση της καθολικής προσβασιμότητας και της ανοιχτότητάς τους. Τέλος, εγγυάται την υποστήριξη των Δήμων στην πρόθεση των κατοίκων, των ιδιοκτητών και των επιχειρηματιών να δημιουργήσουν τις συλλογικότητες σε επίπεδο δρόμου ή γειτονιάς, με στόχο τη διαχείριση του δημόσιου χώρου, των πάρκων και των εγκαταλελειμμένων χώρων. Έχουμε ένα πλαίσιο, λοιπόν, στο οποίο η πόλη γίνεται αντιληπτή ως ένα δυναμικό οικοσύστημα, ως ένα συνεργατικό κοινωνικό οικοσύστημα. Αντί να αντιμετωπίζεται ως απλά ένα απόθεμα πόρων προς διαχείριση από πολιτικά πρόσωπα ή από ειδικούς της διοίκησης. Ο κανονισμός της Μπολόνια προωθεί τις συμπράξεις μεταξύ δημοσίου και κοινών, στα αγγλικά Public Commons Partnerships, που προτρέπουν τους ανθρώπους να εργαστούν μαζί με τρόπο οικείο και ευέλικτο. Συνολικά, ο κανονισμός μπορεί να θεωρηθεί ένα εγχειρίδιο συνεργασίας πολιτών και δημοσίου, αλλά και ένα νέο όραμα διακυβέρνησης. Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 180 δήμοι στην Ιταλία μόνο
όπως το Τωρίνο, το Μιλάνο, η Ρώμη, η Νάπολη, η Φλωρεντία, μεγάλες πόλεις, έχουν υιοθετήσει τον κανονισμό και τις δυνατότητες που απελευθερώνει και συγκροτούν ένα μεγάλο αυτοδιοικητικό δίκτυο εντός της χώρας. Μέχρι σήμερα μόνο στην Ιταλία έχουν υπογραφεί 400 συμπράξεις δημοσίου κοινών. Συνεχίζουν με αυξητικούς ρυθμούς. Ενώ έχει τεθεί σε εφαρμογή ένα συνεκτικό σχέδιο χρήσης εγκαταλελειμμένων ή εκτός χρήσης δημόσιων πόρων, καθώς και η διαχείρισή τους ως χώρων συνεργατικών. Επιπλέον, μια σειρά από προγράμματα στα πλαίσια των συμπράξεων δημοσίου κοινών έχουν ως στόχο την ενίσχυση των φτωχότερων στρωμάτων της πόλης. Προφανώς, για να καταστούν όλα τα παραπάνω εφικτά, εν αρχή υπήρξε πολιτική βούληση. Από το 2011 στην Νάπολη υπήρξε η πλατφόρμα πολιτών Mass Critica, η οποία έλαβε το 65% των ψήφων. Η πόλη έγινε η πρώτη που άλλαξε το καταστατικό του Δήμου και αναγνώρισε τα κοινά αγαθά και την προστασία τους ως θεμελιακό ανθρώπινο δικαίωμα. Με τον όρο κοινά αγαθά, οι διοικητικές αρχές της Νάπολης το ορίζουν ως υλικούς και άειλους πόρους συλλογικής ιδιοκτησίας, των οποίων η διαχείριση γίνεται με τρόπο συμμετοχικό, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συλλογική πρόσβαση και η διατήρησή τους για τις επόμενες γενναίες. Βάζουν και το κριτήριο της αειφορίας. Το 2016, και εδώ μπαίνουμε στο και στη θέσμηση των νέων, ότι έχουμε νέους θεσμούς οι οποίοι δημιουργούνται, ο Δήμος δημιούργησε το Τμήμα Κοινών Αγαθών, με στόχο την ενθάρρυνση των πολιτών να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Το τμήμα είναι ταυτόχρονα υπεύθυνο για ζητήματα αλληλένδετα με τα κοινά αγαθά, όπως οι περιπτώσεις αποκλεισμού, ισότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης, δημοκρατίας, συμμετοχής, περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και αντιπροσώπευσης. Ο Δήμος επιπλέον εισήγαγε ένα παρατηρητήριο μόνιμων κατοίκων για τα κοινά. Είναι υπεύθυνο για την ανάλυση, τις προτάσεις, τον έλεγχο, τις διαχείρισης και τις προστασίες τους. Αποτελείται από 11 μέλη, ειδικούς σε νομικά, οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. 7 από αυτούς τοποθετούνται απευθείας από το Δήμο, ενώ 4 δημότες επιλέγονται μέσω διαδικτυακών εφαρμογών. Επιπλέον, ο Δήμαρχος διορίζει έναν αξιολογητή των κοινών, με κεντρική αρμοδιότητα την ανάκτηση της δημόσιας διαχείρισης του νερού, αρχικά, και ο αξιολογητής έχει την αρμοδιότητα εντοπισμού νέων πόρων και υπηρεσιών που μπορεί ο Δήμος να διαχειριστεί ως κοινά. Ιδιαίτερα σημαντική είναι αυτό που έγινε στην Νάπολη, αναγνώριση 7 δημοσίων ιδιοκτησιών κατηλημμένων από δημότες και συλλογικούς φορείς, με ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου, ως αναδυόμενα κοινά και αναπτυσσόμενα αστικά περιβάλλοντα στο πλαίσιο της καταγραφής τομέων κέρια σημασίας για το αστικό πλαίσιο, εντασσόμενο στην κατηγορία των κοινών, έτσι το ορίσανε. Με το ψήφισμα δεν παρέχεται μισθωτήριο ή παραχωρητήριο στα κοινωνικά κινήματα που καταλαμβάνουν τα κτίρια και αναγνωρίζεται μόνο η κοινωνική χρήση που λαμβάνει η χώρα εντός τους. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί έχουμε μια νέα αναγνώριση ενός νέου καθεστώτος ιδιοκτησίας. Ούτε μισθωτήριο, ούτε παραχωρητήριο. Ωστόσο, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τη διαχείριση. Πρόκειται για κοινωνικά κέντρα που για χρόνια αποτέλεσαν τη ραχοκοκαλιά των κοινωνικών κινημάτων και πλέον ορισμένα βρέθηκαν υπό την απειλή ιδιωτικοποίησης. Όπως ήταν αναμενόμενο, δεν έλειψαν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου που ισχυρίστηκαν ότι θα ήταν προτιμότερο ο Δήμος να πουλήσει ή να νοικιάσει αυτά τα κτίρια, προκειμένου να αυξήσει τα έσοδά του. Το ψήφισμα, ωστόσο, εισάγει, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ως ένα επιπλέον μέγεθος αποτίμησης της αξίας του ακινήτου και της χρήσης του, την κοινωνική αξία που προκύπτει από την εμπειρία της συνδιαχείρισης των κατηλημμένων χώρων. Είναι κάτι εντελώς εκτός της νεοφιλελεύθερης λογικής που κατησχύει και πρόκειται για απόλυτα ριζοσπαστική αντίληψη σε αξιακό επίπεδο. Τώρα για να έρθουμε στις πιο πρόσφατες εξελίξεις. Πιο πρόσφατα το Μάρτιο αυτού του έτους, οργανώθηκε το Cities of Change. Είχε διάρκεια 2 μήνες, οργανώθηκε από την πόλη του Άμστερνταμ και είχε στόχο να δώσει τη δυνατότητα στα κινήματα και τις πλατφόρμες πολιτών σε διεθνές επίπεδο να προχωρήσουν σε έναν απολογισμό, να συνεργαστούν και να μοιραστούν τη μέχρι σήμερα εμπειρία και να δημιουργήσουν μια κοινή πολιτική ατζέντα και στρατηγική, ιδιαίτερα μετά την εμπειρία της πανδημίας. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, αναδείχθησαν οι συμπράξεις δημόσιου κοινών ως βασικό νέο εργαλείο με το οποίο έχουν εργαστεί για την ενίσχυση της δημοκρατικής και της συλλογικής ιδιοκτησίας των δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών. Οι συμπράξεις δημοσίου κοινών προσφέρουν τη δυνατότητα υβριδικών προσεγγίσεων στην ιδιοκτησία και τη διακυβέρνηση και δίνουν νέες δυνατότητες συμμετοχής και ελέγχου από την πλευρά της κοινότητας. Μέχρι σήμερα, καταγράφηκαν περιπτώσεις οι οποίες αφορούν το νερό, την ενέργεια, την κατοικία, τη φροντίδα, την τροφή, τον αστικό χώρο και πολλά άλλα.
Ναι, οι θεσμοί αναδύονται και υποστηρίζουν αυτού του τύπου τις συμπράξεις, επιβλέπουν την εφαρμογή των σχετικών πολιτικών και των ευκαιριών που δίνονται και παράλληλα παρέχουν γνώση και εκπαίδευση. Μπορούμε να εντοπίσουμε μεγάλη ποικιλία θεσμικών παρεμβάσεων σε μια γκάμα που καλύπτει από τη δίκαιη ενεργειακή μετάβαση και την ενδυνάμωση των πολιτών και των εργαζομένων στη φροντίδα, έως τους οργανωμένους και δικτυωμένους σε συνεργατικά εγχειρήματα εργαζόμενους σε τοπικές αλυσίδες παραγωγής τροφής, συνεταιρισμούς μη κερδοσκοπικής αστικής ανάπτυξης και πλήθος άλλων. Είναι σαφές ότι οι συμπράξεις δημοσίου κοινών δεν ομοιάζουν σε τίποτα με τις συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού ή τις πρωτοβουλίες ιδιωτικής χρηματοδότησης που έχουν ως κίνητρο την αύξηση των κερδών. Πρόκειται για την ακριβώς αντίθετη λογική. Οι συμπράξεις δημοσίου κοινών δεν έρχονται να αναλάβουν τη δημόσια ευθύνη, να υποκαταστήσουν την ευθύνη του Δήμου. Αντίθετα, χρειάζονται δυνατοί και καλά χρηματοδοτημένοι δημόσιοι θεσμοί και είναι ένα σημαντικό σημείο για την επιτυχημένη συνεργασία. Στο Cities of Change παρουσιάστηκαν 80 περιπτώσεις από πολλές διαφορετικές περιοχές του κόσμου. Και διαπιστώθηκε ότι έχουμε τοπικές κοινότητες οι οποίοι έχουν επινοήσει μηχανισμούς δημοκρατικής λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών, εστιάζοντας το καθεστώς ιδιοκτησίας, τη διακυβέρνηση και τη χρηματοδότηση. Πόσο χρόνο έχω ακόμα? Δεν το πιστεύουμε. Οι στρατηγικές που οι περισσότερες πρωτοβουλίες συνήθως επιστρατεύουν έχουν να κάνουν, για να το συνοψίσω, με τη δημόσια και τη συλλογική ιδιοκτησία. Αυτό σημαίνει τις περισσότερες φορές εξαγορά γης ή ιδιοκτησιών και στη συνέχεια αποεμπορευματοποίησή τους. Μπορεί να σημαίνει συνειδιοκτησία των τοπικών υποδομών και συνειδιοκτησία των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Η άλλη στρατηγική που εφαρμόζεται είναι η συνδιοίκηση. Μέσω οργανώσεων δημοσίου κοινών έχουμε δημιουργίες επιτροπών αντιπροσώπευσης σε δημόσιους θεσμούς, δηλαδή αντιπροσωπεύονται σε υπάρχοντες θεσμούς ή δημιουργούν μόνιμες επιτροπές που εισάγονται σε ήδη υπάρχοντες δημόσιους θεσμούς. Δηλαδή, δημιουργούν νέους ή εισάγονται σε ήδη υπάρχοντες. Ένας τρίτος τρόπος είναι καινοτόμοι τρόποι χρηματοδότησης, προκειμένου να κλιμακώσουν αυτές τις συνεργασίες. Εκεί έχουμε επανεπένδυση των κερδών στις κοινότητες και έχουμε δημιουργικές δημόσιες προμήθειες στις δημοτικές υπηρεσίες. Αν θέλετε σε αυτό να επανέλθουμε στις ερωτήσεις, αν μας δοθεί η δυνατότητα. Τώρα είναι προφανές ότι οι νομικές μορφές που μπορεί να υπάρχουν σε μια περίπτωση και σε ένα πλαίσιο, όπως οι εταιρείες κοινού συμφέροντος. Σε κάποιες χώρες είναι δυνατόν να συστήσεις μια εταιρεία κοινού συμφέροντος. Community Interest Company είναι στα αγγλικά. Ωστόσο, αυτή η δυνατότητα μπορεί να μην υπάρχει σε κάποιο άλλο πλαίσιο και εκεί πρέπει να κάνεις τη μετάφραση της διαδικασίας προκειμένου να προσαρμοστείς σε ένα νέο νομικό περιβάλλον. Τώρα, για τα key findings που προέκυψαν από τις εργασίες. Μεγάλη ποικιλία υπάρχει στον τομέα της ενέργειας. Επειδή λόγω της κλιματικής αλλαγής και της ενεργειακής μετάβασης, πολλές κοινότητες έχουν εστιάσει εκεί. Έχουμε λοιπόν συμπράξεις δημοσίου κοινών, οι οποίες στηρίζονται σε δημόσια κοινοτική συνειδιοκτησία των τοπικών υποδομών και της παροχής υπηρεσιών. Τέτοιες περιπτώσεις έχουμε στη Γερμανία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε δεύτερο σημείο, δημόσια ιδιοκτησία καλλιεργήσιμης γης και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, όπως το νερό. Παίζουν τεράστιο ρόλο. Ας μην ξεχνάμε ότι δεν είναι όπως στην Ελλάδα. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές και όχι μόνο χώρες, ο έλεγχος του νερού βρίσκεται στο Δήμο, όπως και πολύ περισσότερες αρμοδιότητες σχετικά με τους σπόρους. Ο Δήμος, λοιπόν, σε αυτές τις περιοχές προωθεί συνειδητά τη βιώσιμη γεωργία και συνεταιρίζεται με τους αγρότες. Ασκεί την αρμοδιότητά του στις δημόσιες προμήθειες, προκειμένου να αγοράζει τα τοπικά αγαθά και τις υπηρεσίες, έτσι δίνει κίνητρο στους αγρότες να ενταχθούν σε αυτό το σύστημα βιώσιμης γεωργίας και ενισχύει την τοπική παραγωγή κρατώντας τα χρήματα στο Δήμο. Επιτυγχάνει ένα υγιές περιβάλλον, καλή διατροφή και βιώσιμη γεωργία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο και τοπική οικονομική ανάπτυξη. Ένα πολύ καλό παράδειγμα αυτό είναι στη Γαλλία, στην περιοχή της Ρεν. Σε πολλές πόλεις τώρα κλιμακώνονται οι αγώνες που συνδέονται με τον έλεγχο των υπερβολικών αυξήσεων στα ενίκια και του υπερτουρισμού. Αυτό είναι ένα άλλο σημείο, τρίτο. Εμφανίζονται πια οι συνέπειες της μαζικής πώλησης των σχετικών δημοτικών πόρων, όπως έγινε στη Βιέννη, και αυτά είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν πολλές συμπράξεις δημοσίου κοινών, προκειμένου οι πόλεις να συνδιαχειριστούν με την κοινότητα τα περιουσιακά του στοιχεία που συνδέονται με την κατοικία. Εδώ έχουμε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα από το London Borough
στο Χάρικνεϊ, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι συμπράξεις δημοσίου κοινών δεν συνιστούν επιπλέον οικονομική επιβάρυνση, επόμενο σημείο για τις τοπικές κοινωνίες, γιατί μπορούν να είναι αυτοχρηματοδοτούμενες, όταν όλα τα υπόλοιπα project ψάχνουν να βρουν χρηματοδότηση. Ξεκινώντας από την αρμοδιότητα των τοπικών αρχών να αξιοποιούν τις χρηματοδοτικές τους πηγές, είναι δυνατόν να αναπτυχθούν υποδομές παραγωγής κέρδους, τοπικής ιδιοκτησίας και διαχείρισης. Αυτά τα κέρδη επανεπενδύονται σε προγράμματα σχεδιασμένα προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Τέτοιες περιπτώσεις έχουμε στην Ιταλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Βερμόντ, στο Μπέρλινγκτον και στο Πλέιμαουθ στο UK. Τελευταίο σημείο, οι τοπικές αρχές έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν αξιοπρεπείς δουλειές και να ενισχύσουν τα εργασιακά δικαιώματα. Το πρώτο βήμα διαπιστώνεται από τη μελέτη των περιπτώσεων ότι γίνεται συνήθως τερματίζοντας τα συμβόλαια με τις πολυεθνικές, που σχετίζονται ειδικά με την προνοιακή φροντίδα και την καθαριότητα. Στη συνέχεια, οι τοπικές αρχές μπορούν να στηρίξουν τη δημιουργία εργατικών συνεταιρισμών και να χρησιμοποιήσουν την αρμοδιότητά τους στις δημόσιες προμήθειες προκειμένου να τους στηρίξουν οικονομικά. Ένα τέτοιο παράδειγμα αρκετά εντυπωσιακό είναι στη Ρεκολέτα στη Χιλή. Αυτά, φαντάζομαι ότι είμαι εκτός χρόνου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Περάσουμε στη δεύτερη παρουσίαση του Νικόλου Αναστασόπουλου. Να ρωτήσω κάτι. Πειράζει που έχω το... Καλημέρα. Λαμβάνοντας αφορμή από την διεξαγωγή αυτού του συνεδρίου, αποφάσισα να επισκεφθώ την εμπειρία ενός εργαστηρίου συμμετοχικού σχεδιασμού που έλαβε χώρα το 2016 και ήταν σταθμός για μένα, οφείλω να ομολογήσω, και να έχω τη δυνατότητα έτσι να δω εκ νέου τι συνέβη, αλλά κατά τη διάρκεια της δικής μας εμπλοκής
αλλά και αργότερα. Οπότε θα σας αφηγηθώ εντάχει αυτή την περίπτωση συμμετοχικού σχεδιασμού. Μεταφερόμαστε στην Νότια Αμερική και συγκεκριμένα στην χώρα του Ισημερινού και ειδικότερα σε μία περιοχή που συνορεύει με τον Ειρηνικό ωκεανό, που ανήκει στην επαρχία Εσμεράλδας, και θα χρειαστεί εντάχει να σας δώσω κάποιες πληροφορίες σε σχέση με το πλαίσιο αυτής της περίπτωσης. Το 2016 διεξήχθη η πρώτη συνεργασία στα πλαίσια Εράσμους ανάμεσα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο εκτός Ευρώπης μαζί με το Pontificia Universidad Católica del Ecuador ή αλλιώς PUSE, και η ιστορία σε σχέση με αυτό συνδέεται με το ότι το 2014 είχα την ευκαιρία να ζήσω στη χώρα για 9 μήνες κάνοντας μεταδιδακτορική έρευνα. Από αυτήν την παραμονή καλλιεργήθηκαν συνεργασίες, ανάμεσα στις οποίες ήταν με έναν συνάδελφο και φίλο, τον Σαντιάγκο Ντελιέρο Κένεντι, με τον οποίο συντάχθηκε από κοινού η πρόταση και έγινε δεκτή, και αυτό είναι το πλαίσιο αυτής της συνεργασίας. Να πω επίσης ότι το 2016 η χώρα είχε συμπέσει με το ότι θα φιλοξενούσε την διοργάνωση Habitat 3, που τελεί υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών και γίνεται κάθε 25 χρόνια. Έχει δηλαδή μία βαρύνουσα σημασία. Κάτι ακόμη που συμπίπτει με το εργαστήριο, αλλά και την συγκεκριμένη περίοδο, είναι ότι το Habitat θα διεξαγόταν τον Οκτώβριο του 2016. Τον Απρίλιο του 2016 η χώρα πλήγεται από έναν πολύ μεγάλο και καταστροφικό σεισμό. Είναι σεισμογενής περιοχή όπως και η Ελλάδα. Και ο Σαντιάγκο πρότεινε να μετατραπεί το πρόγραμμα έτσι ώστε να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες. Πιο συγκεκριμένα πρότεινε να εστιάσουμε στην κοινότητα Σαν Χοζέ Ντε Τσαμάγκα, η οποία, όπως έδειξα και στο χάρτη, είναι κοντά στον Ειρηνικό, είναι μια κοινότητα ψαράδων και όπως βλέπετε στις φωτογραφίες, το έδαφος, όντας αργυλώδες, έχει υποστεί ρηγματώσεις και οι καταστροφές σε ό,τι αφορά το κτηριακό απόθεμα ήταν τεράστιες. Κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα πρόχειρης και κακής κατασκευής μετατράπηκαν σε μπάζα, ενώ τα πιο παραδοσιακά κτίρια, τα οποία είναι ξύλινες κατασκευές που στηρίζονται σε μία υπερυψωμένη βάση σε πασάλους πάνω από τη λιμνοθάλασσα, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στην άμποτη και την παλήρεια του νερού, μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν καλύτερα στις νέες συνθήκες. Κάποιοι χάρτες που θα περάσω εντάχει από τον Ερυθρό Σταυρό, όπου προσδιορίζουν τις περιοχές οι οποίες είναι μη οικοδομήσιμες για τους κινδύνους που μπορεί να υπάρχουν να απορροφηθούν από ένα έδαφος το οποίο δεν είναι σταθερό. Οι κατοικίες με κίτρινο και με κόκκινο που έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές ή είναι μη κατοικήσιμες πλέον. Οι ζώνες παρέμβασης και μία τεχνική έκθεση σε σχέση με αυτά. Μερικές εικόνες πολύ γρήγορα για να αποκτήσετε μία άποψη του περιβάλλοντος.
στο οποίο αναφερόμαστε και ένα πλαίσιο που έχει να κάνει με τον τρόπο που ανταποκρίθηκε η διεθνής κοινότητα στις συγκεκριμένες συνθήκες, ενδεχομένως να είχε να κάνει και με, όπως είπα, την διοργάνωση του Habitat εκείνη τη χρονιά. Βλέπουμε ότι συμμετέχουν διάφοροι φορείς κρατικοί και διεθνείς. Ανάμεσα στους διεθνείς υπάρχουν ακαδημαϊκά ιδρύματα όπως το Πανεπιστήμιο της Καταλωνίας, του Τόκιο, το UPenn της Αμερικής και το TU Delft της Ολλανδίας. Στη δεξιά φωτογραφία βλέπουμε ένα κάμπ αστέγων που έχει προκύψει με σκηνές που έχει παραχωρήσει η Κίνα. Και εδώ, σε αυτό το σημείο, κάνω μία πολύ σύντομη περιγραφή, εισαγωγή σε μία πολιτιστική παράδοση που έχει η χώρα, όπως και οι γειτονικές, η Κολομβία, το Περού και η Βολιβία, και προέρχεται από τις προκολομβιανές κοινότητες. Ονομάζεται Μίγκα και πρόκειται για μία μορφή κινητοποίησης της κοινότητας σε ανταπόκριση μέσω συνήθως εργασίας αλλά και πόρων σε κοινόχρηστα έργα που μπορεί να είναι η ανακαίνιση ενός σχολείου, η αποκατάσταση ή η δημιουργία μιας πλατείας, ενός δρόμου, κάτι τέτοιο. Στα πλαίσια αυτά, λοιπόν, εντάσσεται αυτό το εργαστήριο, όπου προπομπός, πριν από εμάς, υπήρξε μία Αμερικανίδα κοινωνιολόγος, η Amy Maron, η οποία διεξήγαγε συμμετοχικά εργαστήρια με τους κατοίκους, χρησιμοποιώντας την τεχνική Appreciative Inquiry, που δεν θα επιχειρήσω να την μεταφράσω, αλλά αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι να ανασύρει από την συλλογική, ας πούμε, συνείδηση της κοινότητας τις θετικές μνήμες και τις εμβληματικές εικόνες από την περιοχή τους. Με βάση αυτά, ξεκινάει η δική μας εμπλοκή, όπου διοργανώνουμε ένα εργαστήριο συμμετοχικού σχεδιασμού με την συνεργασία και παρουσία της Αμερικανίδας κοινωνιολόγου. Έχει ενδιαφέρον να δείτε το σχηματισμό του τρόπου με τον οποίο οργανώθηκε ο τρόπος που κάθονται οι συμμετέχοντες. Στον πίνακα ένας χάρτης της περιοχής και κάποιες οδηγίες σε σχέση με το πώς θα κινηθούμε. Οι συμμετέχοντες μοιράζονται σε τραπέζια και αρχίζουν να καταγράφουν με βάση το προηγούμενο του εργαστηρίου, του Appreciative Inquiry, διάφορες επιθυμίες και δυνατότητες που κρίνουν ότι έχει η περιοχή προς επανασχεδιασμό. Αυτό γίνεται και συζητιέται από την ομάδα. Το πρώτο εργαστήριο ολοκληρώνεται και επανερχόμαστε σε 2 εβδομάδες για να διεξάγουμε ένα δεύτερο εργαστήριο, αυτή τη φορά με παιδιά του Λυκείου, έχοντας μαζί μας μία μακέτα που είναι το ανάγλυφο του εδάφους, όπου με την συμμετοχή των παιδιών και της δικής μας ομάδας. Να πω εδώ ότι συμμετείχαν 2 φοιτήτριες, η Ανέτα Γιαννάκη και η Σοφία Μπαρτζόκα. Συγκεντρώνονται πυκνώσεις από συγκεκριμένες λειτουργίες πάνω στον χάρτη, που αρχίζουν και αποτυπώνουν κάποιες συλλογικές κατευθύνσεις. Αυτές τις πληροφορίες τις παίρνουμε, γυρνάμε πίσω στα σχεδιαστήρια και για τις επόμενες, αν δεν απατώμε, 3 εβδομάδες, δουλεύουμε πάνω σε αυτό το υλικό, παράγοντας πλέον μία πρόταση
η οποία καταλήγει σε κάποιες τέτοιες απόψεις. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες σε σχέση με το τι περιλάμβανε η πρόταση, διότι πρέπει να προχωρήσω. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται με μία δημόσια παρουσίαση στο Πανεπιστήμιο, στο οποίο έχουν κληθεί εκπρόσωποι της κοινότητας, διαφόρων άλλων εμπλεκόμενων φορέων και βέβαια των συμμετεχόντων από τις δύο σχολές, Τεχέντο Τσαμάγκα, δηλαδή φαίνοντας την Τσαμάγκα ήταν ο τίτλος. Καθόμαστε γύρω από έναν σχηματισμό κύκλου, γύρω από ένα τοπογραφικό που είναι αποτυπωμένο σε μεγάλη κλίμακα πάνω στο πάτωμα, και διεξάγεται μία συζήτηση η οποία καταλήγει σε κάποιες κοινές συνιστώσεις. Περνάω πολύ γρήγορα στην πολύ σύντομη παρουσίαση ενός δεύτερου εργαστηρίου, το οποίο είχε την συμμετοχή μας στο πεδίο πλέον. Ένα δίκτυο αρχιτεκτών που ονομαζόταν Actuemos Ecuador μπόρεσε να συγκροτήσει ομάδες από αρχιτέκτονες, εθελοντές και κατοίκους και να παρέμβει σε κρίσιμα σημεία που είχαν ανάγκη υποστήριξης. Ένα από αυτό ήταν η κοινότητα της Τσαμάγκα, και από τους αρχιτέκτονες σε συνεργασία και διάλογο με τους κατοίκους παρήχθη αυτό το στέγαστρο που βλέπετε. Η τακτική ήταν να μην δοκιμάσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες στέγασης, αλλά στην ανάγκη ενός χώρου ο οποίος θα λειτουργούσε ως κοινωνικός πυκνωτής της κοινότητας. Πρόκειται λοιπόν για ένα στέγαστρο το οποίο αρχίζει και υλοποιείται με μία μέθοδο που ονομάζεται οτοκονστρουξιόν ασιστίδα, θα μπορούσε να μεταφραστεί ως υποβοηθούμενη ιδιοκατασκευή, δηλαδή γίνεται από την συμμετοχή των κατοίκων και των εθελοντών με την υποβοήθηση των αρχιτεκτώνων, με τοπικά υλικά, κυρίως μπαμπού, λάστιχα αυτοκινήτων και μπετών, όπου όπως βλέπετε τα υλικά αυτά όπως τον μπαμπού χρησιμοποιούνται με διάφορους τρόπους. Έχει διατομές τέτοιες που λειτουργεί δομικά, αλλά αν ανοίξει τον μπαμπού μπορεί να χρησιμοποιεί και ως κάλυψη. Ήδη περάσαν κάποιες φωτογραφίες όπου εμφανίζονται και οι κοπέλες που συμμετείχαν. Κλείνει η δική μας συμμετοχή, φεύγουμε και από τις πληροφορίες που έχω συγκεντρώσει σε σχέση με το τι έχει συμβεί στη συνέχεια, μέσα στα επόμενα χρόνια συνέχισε η εμπλοκή ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και το αποτέλεσμα αυτής της τελευταίας φάσης ήταν ο σχεδιασμός, πάλι με την εμπλοκή της κοινότητας, και η υλοποίηση ενός πολιτιστικού κοινωνικού χώρου για την κοινότητα, που είναι αυτό που βλέπετε στο χάρτη αριστερά και στα σχέδια δεξιά. Η υλοποίησή της κατασκευής αυτής είναι αυτή που βλέπετε. Έχει συμμετάσχει σε αυτά το Πανεπιστήμιο του Μονάχου και το ταγέρ, δεν το βλέπω πολύ καλά, αρχιτεκτώνων Αταράγια. Και κάπου εδώ θα κλείσω, ελπίζω. Έχω υπερβεί το χρόνο, όπως παρατήρησα, αλλά έκανα ό,τι μπορούσα. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζω να έχετε τη δυνατότητα να συζητήσουμε σχετικά. Ευχαριστώ. Αν είναι εύκολο να αλλάξετε θέση για να περάσουμε στην τρίτη παρουσίαση.
Δήμα. Και να πω και ότι ο Σπύρος Μποφυλάτος είναι στο κοινό, οπότε θα απαντήσουν και οι δύο ερωτήσεις στο τέλος. Καλημέρα και από μένα. Όπως σας είπανε, θα μιλήσω και εκ μέρους του συναδέλφου μου, του Σπύρου του Μποφυλάτου. Και για να ξεκινήσουμε, αναγνωρίζουμε ότι σε διεθνές επίπεδο ο διάλογος για τη συμμετοχικότητα στις διαδικασίες σχεδίασης είναι διάχυτος και δεν θεωρείται πλέον εναλλακτικό μοντέλο. Και όροι όπως συμμετοχική σχεδίαση και συνεργατική παραγωγή έχουν θεσπίσει συζητήσεις γύρω από το ρόλο του σχεδιαστή, το αντικείμενο σχεδίασης και τις σχέσεις μεταξύ αυτών. Και πιο αναλυτικά, διανύουμε την εποχή της συμμετοχικότητας και επικρατεί μια συμμετοχική κουλτούρα, όπου οι άνθρωποι μοιράζονται τα ενδιαφέροντά τους και τις ανησυχίες τους με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Και ενδεχομένως αυτό γίνεται γιατί είναι μια πιθανή απάντηση σε κοινωνικά ζητήματα. Όμως, επειδή ακριβώς είναι πολύ μεγάλος ο διάλογος, χρειάζονται ορισμένες αποσαφηνίσεις σχετικά με τον όρο της συνεργασίας, όπου αναγνωρίζουμε τρεις κύριες κατευθύνσεις. Αρχικά, μιλάμε για τη συνεργασία ως co-design, δηλαδή ως συνεργατική σχεδίαση, και μπορεί να θεωρηθεί ως μια προσέγγιση με τη συμμετοχή πολλαπλών ενδιαφερόμενων μερών, το οποίο συνεπάγεται την διερεύνηση των πλεονεκτημάτων αυτών των διαδικασιών. Και αναπροσαρμόζοντας έναν ορισμό σχετικά με την σχεδίαση υπηρεσιών, αναγνωρίζουμε ότι ειδικά στις συνεργατικές διαδικασίες πρόκειται για σύνθετα ζητήματα που απαιτούν την αντιμετώπιση πολύπλοκων διαδικασιών και στις οποίες είναι απαραίτητο να εμπλακούν ποικίλοι φορείς που είναι σε μεγάλο βαθμό αλληλοεξαρτώμενοι και οι οποίοι ως εκ τούτου πρέπει να συνεργάζονται προκειμένου να επιτευχθεί οποιοδήποτε στόχος. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να έχουμε μια προοδευτική ευθυγράμμιση των διαφορετικών φορέων και των πόρων από το αρχικό στάδιο στην τελική φάση της ανάπτυξης. Σε αυτές τις διαδικασίες αναγνωρίζουμε τη μεγάλη δυνατότητα μετασχηματισμού και επίσης τη δυνατότητα να αποφευθούν συγκρούσεις. Επομένως, υπό αυτό το πρίσμα, ο συνεργατικός σχεδιασμός αποτελεί το απαραίτητο πρώτο βήμα για κάθε είδους συνεργασία και πιο συγκεκριμένα απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνεργατική παραγωγή, η οποία θεωρείται ως ο τρόπος υλοποίησης και παροχής σχεδιαστικού δυναμικού και μπαίνουμε έτσι στη δεύτερη κατεύθυνση συνεργασίας, με ιδιαίτερη αναφορά στη συμμετοχή των χρηστών και γενικότερα των δικαιούχων. Τα πιο γνωστά παραδείγματα είναι δίκτυα peer-to-peer, σχεσιακές υπηρεσίες, η οικονομία του διαμοιρασμού και ανοιχτές πλατφόρμες, όπου σε ορισμένες περιπτώσεις η τεχνολογία μας βοηθάει και μας κάνει αδύνατες κατά τα άλλα επικοινωνίες, τέλος πάντων.
Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε μία μετατόπιση από παθητικό σε ενεργό χρήστη, και το οποίο συνάδει και με τον ορισμό του Ostrom, ο οποίος λέει ότι η συμπαραγωγή είναι μια διαδικασία μέσω της οποίας οι ροές που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας, στην οποία συνεισφέρουν άτομα που δεν ανήκουν στον ίδιο οργανισμό. Στον ιδιωτικό τομέα αυτό επιτρέπει το διαμοιρασμό πόρων, στον δημόσιο εντοπίζεται ως ενσωμάτωση γνώσεων και ικανοτήτων. Αποκαλύπτει παράλληλα μια οριζόντια όσο και μια κάθετη πορεία συνεργασίας, καθώς και μια οργανωτική διάταξη τόσο από πάνω προς τα κάτω, όσο από κάτω προς τα πάνω. Και εν γέννη έχουν τη δυνατότητα να θεωρηθούν πρακτικές κοινωνικής καινοτομίας αυτές. Αυτό όμως μας δίνει το βήμα για να προχωρήσουμε στην τρίτη κατεύθυνση της συνεργασίας, όπου προκύπτει ένας προβληματισμός σχετικά με την αυθεντική αμοιβαιότητα αυτών των διαδικασιών και τη μετατόπιση της ισορροπίας της εξουσίας από τους επαγγελματίες στα άτομα και στην κοινότητα. Παρόλο που η συνεργασία μπορεί να θεωρηθεί ως ένας τρόπος για την προώθηση μιας συμμετοχικής νοοτροπίας και μιας ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα δημοσίου ενδιαφέροντος και αφορούν τη δημοκρατική φύση αυτών των διαδικασιών, υπάρχουν όμως ορισμένα προβλήματα. Ήδη ο Άρνστάιν από το 1969 μας προειδοποίησε ότι συμμετοχικές διαδικασίες μπορούν να συμβάλλουν σε λογικές ελέγχου και προσχηματικής υποστήριξης μειονοτήτων, οπότε πρέπει να εξετάζεται ο τρόπος που σχεδιάζεται και εκτελείται η συνεργασία. Η κοινότητα γενικά του συμμετοχικού σχεδιασμού διερευνά εδώ και καιρό το πώς οι διαδικασίες μπορούν να ενδυναμώσουν το χρήστη, να υποστηρίξουν διαλόγους μεταξύ ενδιαφερόμενων και με διαφορετικά συμφέροντα, να δώσουν χώρο σε περιθωριοποιημένες φωνές. Συνεπώς ότι αναγνωρίζουμε ότι αυτές οι διαδικασίες είναι γενικώς πολιτικές και πολλές φορές κοινά προβλήματα που προκύπτουν είναι ότι λειτουργούν σαν εργαλείο συμμετοχής των πολιτών που υπηρετούν μια άλλη πολιτική ατζέντα, ότι πολλές φορές τροποποιείται η αρχική πρόθεση των σχεδιαστών, ότι υπάρχει μια αποτυχία στο να δεθεί περιθώριο στους συμμετέχοντες να δράσουν αυτόνομα, καθώς και ότι η συγκέντρωση της εξουσίας γίνεται στα χέρια ιδιωτικών φορέων. Και αντίστοιχα, σε σύμπλευση με όλα αυτά, στον καπιταλισμό της πλατφόρμας, οι εταιρείες δημιουργούν ψηφιακές πλατφόρμες που επιτρέπεται να μένουν ο διαμοιρασμός και η συνεργασία, αλλά οι χρήστες δεν έχουν έλεγχο καθορισμού των συνθήκων και έτσι οι εταιρείες επωφελούνται από αυτές τις αλληλεπιδράσεις. Οπότε, εν τέλει, η συμμετοχικότητα δρά ως καταπιεστικό δυναμικό. Οπότε, πρέπει να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει μια κατανόηση της δυναμικής της εξουσίας. Και αυτό έχει δημιουργήσει αυξανόμενο ενδιαφέρον προς τον πειρασματισμό, με λογικές και μοντέλα που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν τον έλεγχο των συμμετοχόντων επί των διαδικασιών. Και να μιλάμε για ένα νέο ρόλο του δημόσιου τομέα, ο οποίος ενθαρρύνει και επιτρέπει την κοινή χρήση. Αλλά θα πρέπει να δίνει προσοχή σε αυτά τα ζητήματα ελέγχου και κατανομής της εξουσίας. Και σε αυτό το πλαίσιο μιλάμε για μια μετάβαση προς μια πολυπίκυλη σχεδιαστική οντολογία, όπως την έθεσε ο Αρτούρο Εσκομπάρ, που θέλουμε μια σταδιακή εγκατάλειψη της σχεδίασης για το εγώ του σχεδιαστή και τη διάσχιση του σχεδιαστικού δυναμικού στην κοινωνία. Δηλαδή, θα θέλαμε ο σχεδιαστής να δρά ως ενισχυτή της συλλογικής επιθυμίας, μια γέφυρα από το τι είναι στο τι θα μπορούσε να είναι. Και ειδικά τα τελευταία 2 χρόνια της πανδημίας, τα συνεχόμενα συμπτώματα της κλιματικής κρίσης υπερτονίζουν την ανάγκη για ραγδαίες αλλαγές στον τρόπο που βιώνουμε και κατοικούμε στις πόλεις. Και ο δημόσιος χώρος, ένα κοινό που ομολογουμένως ξαναβρήκαμε, ειδικά μες στην πανδημία, μπορεί να αποτελέσει και το φράγμα προστασίας, μια περιβαλλοντική υποδομή απέναντι στα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής. Και το χώρο μέσα στον οποίο μπορεί να επιδιορθωθεί αυτό το πλούσιο κοινωνικό μοσαϊκό που η νεοφιλελεύθερη ιδεολογία έχει κατακαιρματίσει. Οπότε, στο πνεύμα αυτό της αλλαγής στάσης και της, όχι απόδοσης, αλλά το να δώσουμε περισσότερες ευθύνες στους συμμετέχοντες, θα θέλαμε να μιλήσουμε για την αυτονομία όπως την είχε ορίσει ο Καστοριάδης
στη φαντασιακή θέρμηση της κοινωνίας, που αναλύει το ζήτημα της ρύθμισης των υποκειμένων και της κοινωνίας, στόχος της οποίας είναι η επιδίωξη και θέσπιση κανόνων από τους ιδίους, με αποτέλεσμα την αυτονομία έναντι της ετερονομίας. Δηλαδή, είναι μια εσωτερική ικανότητα σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, και μιλάμε για τη διατύπωση ενός λόγου που βρίσκεται σε υποκειμενική σχέση με τον άλλον, ο πυρήνας της οποίας είναι πολιτικές εντότητες, δηλαδή η πολιτική και το πολιτικό, όπου το πολιτικό αναφέρεται στην εξουσία και η πολιτική αναφέρεται στη συλλογική δραστηριότητα που φιλοδοξεί να προβάλλει μια διανοητική διάβια και συνείδηση, καθώς και την ικανότητα αμφισβήτησης των κυρίαρχων διαταγμάτων της κοινωνίας. Γιατί η ιδανική κοινωνία για τον Καστοριάδη είναι να... θα ήταν δομημένη με τρόπους που μπορούν να επιτρέψουν την εν λόγω αμφισβήτηση ως δεδομένη. Πώς όμως μπορεί κάποιος να ξεπεράσει, ας πούμε, αυτή το ρυθμιστικό χαρακτήρα? Και αυτό μας παραπέμπει σε ερμηνευτικούς μηχανισμούς ψυχικής τάξεως. Εδώ θα θέλαμε να κάνουμε μια, κατά κάποιο τρόπο, παρένθεση και να πούμε ότι τόσο η αυτονομία, όσο και οι λακανικές έννοιες που αναφερόμαστε μετέπειτα της επιθυμίας και της απόλαυσης, εγκαθιδρύουν μια διαλεκτική σχέση με τον άλλον. Όχι αρνούμενη τον άλλον, αλλά κατά κάποιο τρόπο μέσω της επανόρθωσης με τον άλλον, για να μπορέσει το υποκείμενο να αναδυθεί. Και έτσι η ετερότητα που στην ουσία εκπροσωπεί τον άλλον, βρίσκεται σε στενή σχέση με την υποκειμενοποίηση και τη διαμόρφωσή της, δηλαδή δεν μπορούμε να υπάρξουμε χωρίς τον λόγο του άλλου. Και αυτό, επειδή αυτό το σημαίνον χρησιμοποιείται κατά πολύ, τέλος πάντων, στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, ότι καταδεικνύει τόσο μια ενδοψυχική όσο και μια διαπροσωπική κατάσταση, δηλαδή είναι σαν να είμαστε δομημένοι ο άλλος μάλλον μέσα στον εαυτό. Οπότε πρόκειται για μια διαδικασία αλληλοαναγνώρισης, όπου κατά κάποιο τρόπο άλλος είναι είναι η ριζική διαφορά που δεν μπορούμε να αφομοιώσουμε και συνιστά συστατική πράξη κάθε κοινωνική συνάντηση. Γιατί η έννοια του άλλου κατά κάποιο τρόπο υποδεικνύει τις δικές μας επιθυμίες. Αλλά το τι σημαίνει επιθυμία και απόλαυση, για να το πούμε πολύ απλά, ο Ρεκαλκάτη, ένας Ιταλός ψυχαναλυτής, διακρίνει την απόλαυση ως την αναζήτηση για αναγκαστική και μονίμως μη ικανοποιητική κατανάλωση, υπηρετώντας το παράδοξο του ευδαιμονισμού της εποχής, και παρέχεται από μια τελείωτη δυναμική που παγιώνεται ως ελεύθερη, απεριόριστη από τα όρια του νόμου. Δηλαδή πρόκειται κατά κάποιο τρόπο για μια κοινή ελευθερία, όμως η επιθυμία σε αντίθεση είναι αυτό που αντιστέκεται σε αυτή την στην προσπάθεια ομογενοποίησης και σε κάθε εξουσιαστικό όνειρο, και αναδύεται στο κατόφλι που διαφοροποιείται το αίτημα από την ανάγκη. Δηλαδή η επιθυμία να έχεις τη δική σου επιθυμία, και σιγά σιγά κλείνουμε, είναι ο συντελεστής αντίστασης σε μια κοινωνία μονάδων. Και κλείνοντας αυτή την παρουσίαση, ειδικά όσον αφορά το συλλογικό τραύμα, ας πούμε, που φαντάζομαι ότι δεν το έχουμε καταλάβει, τον τελευταίο 2 χρόνων αφήνει μια τεράστια παρακαταθήκη. Μας έχει δείξει πολύ την ανάγκη να είμαστε μαζί, να συνεπάρχουμε στο δημόσιο χώρο, και ότι οι χώροι αυτοί έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν τις σχέσεις των ανθρώπων, και οι σχεδιαστές έχουν τη δύναμη κατά κάποιο τρόπο ή τη δυνατότητα περισσότερο να αποτελέσουν καταλύτη στην έκφραση των συλλογικών επιθυμιών μέσα από τη συμμετοχική σχεδίαση. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε στη τελευταία παρουσίαση που θα γίνει μέσω Zoom. Έκανα στο ψήφι. Διονύση Λατινόπουλου, ναι. Μπορεί να συνδεθεί. Μπορεί να κάνει ένα screen, έτσι. Καλημέρα σας, με ακούτε? Καλημέρα, σε ακούμε, ναι. Χαίρομαι πολύ που συμμετέχω σε αυτή την
στο session και λυπάμαι που δεν είμαι κοντά και μαζί σας. Θα προσπαθήσω όμως έστω και από απόσταση να έρθω όσο πιο κοντά γίνεται στα ζητήματα που εξετάζουμε σήμερα. Ίσως από μια άλλη διάσταση και μια άλλη οπτική, αλλά πάντα ως εξυπηρέτηση του ίδιου στόχου, όπως αναφέρθηκε και όπως έκλεισε μάλιστα η προηγούμενη παρουσίαση, δηλαδή στην εξυπηρέτηση της ανάγκης επανασχεδιασμού του δημόσιου χώρου και κυρίως συνεργασία αυτή τη δικιά μας εστιάζουμε στους χώρους πρασίνου. Η παρουσίαση αυτή σήμερα έχει να κάνει με το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έρευνες κοινού, έρευνες ερωτηματολογίων πάνω σε θέματα που αφορούν τον δημόσιο χώρο και πώς μπορούν αυτές να συμβάλλουν στον κεντρικό στόχο του συμμετοχικού σχεδιασμού, δηλαδή στο να παραμείνει ο δημόσιος χώρος μιας πόλης ένας ζωντανός οργανισμός και όχι ένα στατικό αντικείμενο προς εκμετάλλευση. Η χρήση λοιπόν τέτοιων ερωτηματολογίων συνήθως πραγματοποιείται σε πρώιμα στάδια ενός συμμετοχικού σχεδιασμού. Βέβαια μπορεί να πραγματοποιηθούν αντίστοιχες χρήσεις σε όλα τα στάδια στην πορεία, αλλά τα συγκεκριμένα τα οποία θα σας παρουσιάσω, επειδή γίνονται σε με πιλωτική εφαρμογή το σύνολο πολεοδομικών, το σύνολο των πόλεων της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας, είναι προφανές ότι αποτελούν μάλλον ένα μέρος μιας αρχικής δυνατότητας σχεδιασμού μέσα από την άποψη του κοινού και μέσα από τη δυνατότητα να συμβάλλει το κοινό στα μετέπειτα στάδια του σχεδιασμού. Ένα ερωτηματολόγιο λοιπόν μπορεί να επιτελέσει ένα ασύνθετο ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Μπορεί να ενημερώσει τους πολίτες για το δικαίωμά τους στο δημόσιο χώρο, άμα είναι καλά σχεδιασμένο και άμα έχει κάνει μια καλή εισαγωγή σε αυτά τα ζητήματα. Μπορεί να πληροφορήσει το κοινό προς δυνατότητα συμμετοχής του στη διαμόρφωση προτάσεων και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικών με τον δημόσιο χώρο. Ειδικά αν στη διάρκεια της έρευνας ενημερωθούν οι συμμετέχοντες ότι οι απαντήσεις τους θα τροφοδοτήσουν κάποια επόμενα στάδια του σχεδιασμού. Μπορεί να βοηθήσει την καταγραφή και χαρτογράφηση απόψεων και προτιμήσεων των πολιτών για ζητήματα που αφορούν τον δημόσιο χώρο, άρα τις υφιστάμενες κατάστασης, αλλά και την καταγραφή τρόπων αντιμετώπισης προβλημάτων ή την αξιολόγηση μεταξύ γενικών κατευθύνσεων, λύσεων, σενάριων για μελλοντικές παρεμβάσεις που θα έχουν στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής στον αστικό χώρο. Οι έρευνες λοιπόν αυτές μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο και για την περίπτωση του σχεδιασμού και αξιολόγηση ειδικότερα του αστικού πρασίνου, στο οποίο επικεντρώνω σήμερα. Ακολουθώντας λίγο πολύ τα προηγούμενα στάδια και τις προηγούμενες δυνατότητες, δηλαδή το πώς μπορούν να ενημερωθούν οι πολίτες ότι το πράσινο σε μια πόλη είναι δικαίωμα και υπόθεση όλων, ότι πώς μπορούν να πληροφορηθούν ότι μπορούν να συμμετέχουν σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τους χώρους πρασίνου, αλλά και να βοηθήσουν στην καταγραφή και χαρτογράφηση της υφιστάμενης κατάστασης, αλλά και ίσως και ενός οράματος που μπορεί να έχουν για τις πόλεις και τις γειτονιές τους. Σε τέτοιου τύπου έρευνες, στόχος είναι να πετύχουμε μια όσο εδώ μεγαλύτερη συμμετοχή του κοινού και ταυτόχρονα να πετύχουμε τη βέλτιση αντιπροσωπευτικότητα του πληθυσμού από ένα καλό βήμα που θα εξασφαλίσουμε για τους κατοίκους. Έτσι λοιπόν εξασφαλίζεται μια αντιπροσωπευτική ή συμβουλευτική συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία του σχεδιασμού, η οποία θα μπορούσε, αν αυτό βοηθούσαν οι υπόλοιπες συνθήκες να συμβεί, να μετεξελιχθεί σε επόμενα στάδια σε μια λειτουργική ή μετασχηματιστική συμμετοχή. Στην περίπτωση του αστικού πρασίνου, μεγάλων μητροπολιτικών περιοχών όπως η Θεσσαλονίκη ή η Αθήνα, η βέτιστη αντιπροσωπευτικότητα έχει και μια χωρική διάσταση. Μια χωρική διάσταση η οποία δεν έχει να κάνει μόνο με το γεγονός ότι τα κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά των κατοίκων διαφέρουν από δήμο σε δήμο ή από γειτονιά σε γειτονιά, αλλά διαφέρει το ίδιο προς εξέταση αντικείμενο, δηλαδή η υφιστάμενη κατάσταση των χώρων που εξετάζουμε, όπως είναι η χώρη πρασίνου. Έτσι λοιπόν, με αφορμή αυτή την ανάγκη επαναξιολόγησης από την κοινωνία των χώρων πρασίνου που προέκυψε τα τελευταία χρόνια, πάρα πολύ έντονη,
πραγματοποιήθηκαν έρευνες, πιλωτικές έρευνες ερωτηματολογίου για τους χώρους αυτούς, τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη, κατά τις οποίες προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε τη σχέση των πολιτών με τους χώρους αυτούς, να κάνουμε μια χωρική αποτύπωση της υπιστάμενης κατάστασης στο σύνολο του πολυατομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και Αθήνας, αλλά εστιάζοντας ταυτόχρονα και στα επίπεδα Δήμου, αλλά ακόμα και στο επίπεδο της γειτονιάς, και τέλος να διατυπώσουν ένα όραμα οι κάτοικοι των πόλεων αυτών για το αστικό πράσινο. Οι ανάγκες της έρευνας και οι περιορισμοί που έθεσε η πανδημία μας οδήγησαν να κάνουμε μια διαδικασία η οποία έχανε πολύ σε αμεσότητα, όπως είναι το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, αλλά ταυτόχρονα έδωσε την ευκαιρία μιας πολύ μεγάλης συμμετοχής και ταυτόχρονα μιας δυνατότητας χωρικής καταγραφής και ανάλυσης, η οποία φάνηκε στην πορεία πολύ χρήσιμη. Έτσι, η χωρική διάσταση αυτής της έρευνας ήταν ότι είχαμε τη δυνατότητα να εντοπίσουμε τους πιο δημοφιλείς, πολυσύχναστους και ελκυστικούς χώρους πρασίνου σε μια πόλη ή σε έναν δήμο, να αξιολογήσουμε σε διάφορες χωρικές κλίμακες την επάρκεια και την ποιότητα του αστικού πρασίνου και να δώσουμε τη δυνατότητα να υπολογίσουμε και διάφορα άλλα χρήσιμα δεδομένα τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν σε επόμενα στάδια σχεδιασμού, όπως είναι το να μετρήσουμε την χρονοαπόσταση μετακίνησης από το σπίτι τους στο χώρο πρασίνου που χρησιμοποιούν, την προσβασιμότητα, την περπατησιμότητα και διάφορες άλλες αντίστοιχες παραμέτρους. Ταυτόχρονα, αυτού του είδους η έρευνα μας έδωσε τη δυνατότητα να κάνουμε μια έρευνα μέσα στην έρευνα, δηλαδή με αφορμή τους χώρους πρασίνου να εξετάσουμε και επίκαιρα ζητήματα, σημαντικά ζητήματα όσον αφορά τρέχουσες ή σχεδιαζόμενες αστικές παρεμβάσεις που σχετίζονται έμεσα ή άμεσα με τον αστικό πράσινο και τον δημόσιο χώρο, όπως για παράδειγμα με το ζήτημα της ανάπλασης στη Θεσσαλονίκη, με περισσότερο στοιχεία διαβούλευσης παρά συμμετοχικού σχεδιασμού, καθώς υπήρχαν ήδη δύο διαμορφωμένοι πόλοι ως προς το πώς θα μπορούσε να προχωρήσει αυτή η ανάπλαση. Και δεύτερο θέμα στην Αθήνα, ο μεγάλος περίπατος, η αξιολόγησή του, της πιλωτικής εφαρμογής, αλλά και η δυνατότητα στους πολίτες να δώσουν το στίγμα για το πώς θα ήθελαν να είναι μια επόμενη φάση πιο μόνιμων παρεμβάσεων. Οι έρευνες που πραγματοποιήσαμε είχαν ως στόχο να συγκεντρώσουν αρκετά μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων. Βλέπουμε ότι περίπου 1050 με 1100 συμμετείχαν και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Η αλήθεια είναι ότι στη Θεσσαλονίκη ήταν πολύ πιο εύκολη η συγκέντρωση δεδομένων. Για κάποιο λόγο οι πολίτες συμμετείχαν πιο αυθόρμητα, πιο γρήγορα, πιο εύκολα, πιο πολύ διακινήθηκε η πληροφορία. Στην Αθήνα αυτό είχαμε ένα ζήτημα, γι' αυτό και μας πήρε περισσότερο χρόνο αυτή η συλλογή δεδομένων. Ωστόσο, θεωρούμε ότι τα τελικά δεδομένα που αποκτήσαμε ήταν αρκετά, ήταν επαρκή και αντιπροσωπευτικά. Και βλέπουμε κάποια χωρικά δεδομένα τα οποία προέκυψαν από την έρευνα. Καταρχήν, οι τόποι κατοικίες παρουσιάζονται της Αθήνας δεξιά, αλλά έχουμε αντίστοιχα και της Θεσσαλονίκης. Και οι χώροι πρασίνου που επισκέπτονται συχνότερα οι κάτοικοι των δύο πόλων, εδώ παρουσιάζονται αριστερά της Θεσσαλονίκης, αλλά αντίστοιχα έχουμε και για την Αθήνα. Στα αποτελέσματα τώρα, ένα σημαντικό αποτέλεσμα είναι ο βαθμός ικανοποίησης από τους υφιστάμενους χώρους πρασίνου, μία πληροφορία που μπορεί να μας δώσει την κατεύθυνση του πού πρέπει να στραφούμε όσον αφορά τις μελλοντικές δράσεις σχεδιασμού. Έτσι λοιπόν μπορούμε να δούμε, ότι εδώ βλέπουμε Θεσσαλονίκη, ότι σε επίπεδο πόλης είχαμε πολύ χαμηλή αξιολόγηση των υφιστάμενων χώρων πρασίνου, η οποία όμως έχει μεγάλες διαφοροποιήσεις μέσα στην ίδια την πόλη. Έτσι βλέπουμε, για παράδειγμα, το ιστορικό κέντρο να έχει τις χαμηλότερες δυνατές τιμές αξιολόγησης, γιατί και το πράσινο στην περιοχή αυτή είναι ελάχιστο. Αντίστοιχη εικόνα έχουμε και από την Αθήνα. Έτσι, και εδώ περίπου το 90% των κατοίκων αξιολογεί αρκετά χαμηλά τους χώρους πρασίνου. Αντίστοιχα και εδώ βλέπουμε σημαντικές διαφοροποιήσεις αν πάμε την ερώτηση από το επίπεδο της πόλης στο επίπεδο της γειτονιάς. Εκεί εξορπούνται λίγο τα αποτελέσματα και φαίνονται και περισσότερο οι διαφορές από περιοχή σε περιοχή. Άλλα ζητήματα που μπορούμε να αξιολογήσουμε με τέτοιες έρευνες είναι να δούμε
πού πηγαίνουν οι κάτοικοι, ποιους χώρους επισκέπτονται και γιατί τους επισκέπτονται. Έτσι, για παράδειγμα, μπορούμε να δούμε το πόσο κοντά είναι στο σπίτι τους οι χώροι πρασίνου, αν είναι σε απόσταση walking distance, όπως λέμε, δηλαδή σε 400-500 μέτρα, ή αν πρέπει να διανύσουν μεγαλύτερη απόσταση, ακόμα και να χρησιμοποιήσουν κάποιο μεταφορικό μέσο για να επισκεπτούν, το οποίο είναι παράλογο βέβαια σε επίπεδο αστικού σχεδιασμού. Διαπιστώνουμε ποιοι είναι αυτοί οι χώροι. Στη Θεσσαλονίκη βλέπουμε εδώ ένα heat map που δείχνει τους χώρους αυτούς, κυρίως εντοπίζονται χωρικά στην παραλιακή και στους περιαστικούς μεγάλους χώρους πρασίνου και όχι σε υπόλοιπους μικρούς χώρους μες στην πόλη. Μπορούμε να δούμε τα κριτήρια τα οποία επιλέγει κάποιος, πέρα από την απόσταση που είναι το σημαντικότερο, ακόμα και αν διανύει μεγάλη απόσταση, εξακολουθεί να είναι το σημαντικότερο κριτήριο. Τα επόμενα σημαντικά κριτήρια είναι η έκταση του πάρκου, όπου διαπιστώνουμε ότι οι κάτοικοι επισκέπτονται ένα πάρκο με βάση το αν αυτό έχει επαρκή έκταση και τους προσφέρει αρκετές δυνατότητες και χώρο για τις όποιες δραστηριότητες τους. Τα υπόλοιπα κριτήρια μοιάζουν να είναι ίδια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η Αθήνα είναι αριστερά, η Θεσσαλονίκη είναι δεξιά, όπως βλέπετε εδώ πέρα τη διαφάνεια, με διαφορά κυρίως στο κριτήριο της αισθητικής και της ποιότητας του πάρκου. Βλέπουμε μια τεράστια διαφοροποίηση των δύο πόλεων, το οποίο ίσως φανερώνει μια μεγαλύτερη διαφοροποίηση της ποιότητας των υφιστάμενων χώρων πρασίνου στην Αθήνα. Έτσι, ίσως γι' αυτό αναζητούν με μεγαλύτερη προσοχή το συγκεκριμένο κριτήριο στην Αθήνα. Άλλα δεδομένα που μπορούμε να συλλέξουμε είναι τα σημαντικότερα προβλήματα των χώρων αυτών. Αυτό μπορούμε να το πάρουμε συνολικά για τα πολυοδομικά συγκροτήματα, χωρίς όμως να μας δίνει πολύ σαφή κατεύθυνση. Αυτή του είδους την πληροφορία θα τη χρησιμοποιήσουμε όταν πάμε σε άλλη κλίμακα, όταν πάμε στην κλίμακα της γειτονιάς, που εκεί πλέον γίνεται ακόμα σημαντικότερη, ή ακόμα και στην ίδια την κλίμακα του χώρου πρασίνου, γιατί έχουμε, τα δεδομένα μας φτάνουν μέχρι και το επίπεδο του χώρου πρασίνου, άρα εκεί αποκτά πλέον ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Και αρκετά μεγάλη σημασία έχει και το τι χαρακτηριστικά αναζητούν οι κάτοικοι σε αυτούς τους νέους χώρους που θα μπορούσαμε να προσφέρουμε, έτσι, με σημαντικότερο ίσως την παρουσία δέντρων και μονοπατιών, έτσι, για σκίαση, για καλύτερες κλιματολογικές συνθήκες τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά και για δραστηριότητες ήπιες, περπάτημα, τζόκινγκ κτλ. Και πάμε στο χαμηλότερο επίπεδο, ένα παράδειγμα μόνο εδώ θα σας δείξω, για μια περιοχή που τη γνωρίζετε από άλλα προηγούμενα παραδείγματα, φαντάζομαι, τη γειτονιά της Βόλου στη Θεσσαλονίκη, όπου αντίστοιχα με πριν βλέπουμε και εδώ πέρα το βαθμό ικανοποίησης για τους χώρους πρασίνου που είναι πολύ χαμηλός, την αναγκαιότητα για νέους χώρους που είναι πολύ μεγάλη, το πού πηγαίνουν αυτή τη στιγμή οι κάτοικοι της περιοχής, που το 99% πηγαίνει εκτός περιοχής, εκτός γειτονιάς, καθώς η γειτονιά έχει ελάχιστους χώρους πρασίνου που δεν επιλέγονται και σε μεγάλο βαθμό, γιατί είναι και μικρή σε μέγεθος, και τα κριτήρια που επιλέγουν τους συγκεκριμένους χώρους, και εδώ επικρατεί το κριτήριο της εγκύτητας και του μεγέθους του πάρκου και του χώρου πρασίνου. Αυτή την ανάλυση που θα την κάνουμε σε κάθε γειτονιά, μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα για κάθε γειτονιά και να τροφοδοτήσουμε έτσι με πληροφορίες οποιαδήποτε συμμετοχή διαδικασία πραγματοποιηθεί στο επίπεδο της γειτονιάς. Έτσι λοιπόν, στα επόμενα στάδια της ανάλυσης εντοπίζουμε τις περιοχές του πολυοδομικού συγκροτήματος κάθε πόλης που χρήζουν μεγαλύτερης ανάγκης σε νέους ή σε βελτιωμένους χώρους ή και στα δύο. Χαρτογραφούμε τα σημαντικότερα προβλήματα στους υφιστάμενους χώρους πρασίνου και ειδικότερα ζητήματα που μπορούμε επίσης να εξετάσουμε, όπως ζητήματα που αφορούν την προσβασιμότητα. Αναλύουμε σε βάθος τα κριτήρια επιλογής των επιλεγμένων χώρων πρασίνου, με στόχο τελικά να αξιοποιηθούν αυτά τα αποτελέσματα στο να βρούμε χωρικά εστιασμένες προτάσεις όσον αφορά την ανάγκη παρέμβασης στο δημόσιο χώρο για την ποιότητα, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και για την καλύτερη αντιμετώπιση μελλοντικών κινδύνων, για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πόλεών μας και ταυτόχρονα σε επιλεγμένες, βάσει της προηγούμενης ανάλυσης, γειτονιές, να προσπαθήσουμε να εξειδικεύσουμε τις προτάσεις μέσα από διαδικασίες πιο άμεσου συμμετοχικού σχεδιασμού που θα προκύψουν ή που έχουν ήδη προκύψει. Νομίζω πως έχω ξεπεράσει το χρόνο μου, οπότε μόνο θα περάσω λίγο γρήγορα
τις ειδικότερες έρευνες, μέσα στις έρευνες που σας ανέφερα νωρίτερα, που έχουν να κάνουν με την διερεύνηση της γνώμης πλέον των κατοίκων σε επίπεδο διαβούλευσης, όπως ήταν και όπως έγινε για την περιοχή του, της ΔΕΘ και την αξιοποίησή της. Ένα πολύ μεγάλο ερώτημα για τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης, ένα ερώτημα που παραμένει και ταλανίζει την πόλη για το πώς θα μπορούσε να αξιοποιηθεί καλύτερα ο χώρος αυτός. Και το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει, το οποίο θα έπρεπε να αποτελέσει βασικό κριτήριο σχεδιασμού, δεν χρειάζεται καν να βάλουμε λέξη συμμετοχικού εδώ πέρα, είναι ότι οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης επιλέγουν κατά προτεραιότητα, μην πω κατά αποκλειστικότητα, να υπάρχει ένα μεγάλο πάρκο εκεί πέρα. Είτε με τη μορφή ενός μετροπολιτικού πάρκου, που το ζητάει το 80% των κατοίκων, είτε με την παρουσία, πολύ πιο έντονη παρουσία χώρων πρασίνων στην περιοχή, που το ζητάνε ακόμα και όσοι επιλέγουν μια προτινόμενη ανάπλαση διαφορετική από αυτή του μητροπολιτικού πάρκου. Αντίστοιχα, σημαντική φαίνεται να είναι και η σημασία που αποδίδουν οι κάτοικοι της Αθήνας στη δημιουργία πράσινων υποδομών όσον αφορά τη μετέπειτα παρέμβαση στο δημόσιο χώρο, στην περιοχή επέμβασης και στη ζώνη επιρροής του Μεγάλου Περιπάτου, σύμφωνα με ερώτηση που τους κάναμε. Και φυσικά υπάρχει και η ίδια η αξιολόγηση της λειτουργίας της συγκεκριμένης παρέμβασης, μια αξιολόγηση που θα έπρεπε να έχει πραγματοποιηθεί ούτως ή άλλως σε επίπεδο Δήμου, καθώς ήταν στα προγραμματικά της σχέδια, να υπάρχει ένας συμμετοχικός σχεδιασμός, μια αξιολόγηση από τους πολίτες. Δεν έγινε, οπότε προσπαθήσαμε να την εντάξουμε σε αυτή την έρευνα πρασίνων, να την βάλουμε μέσα και να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τελικά την κοινωνία για κάτι που φημολογείται, που το συζητάνε, αλλά που αν δεν υπάρχει αποτύπωση της άποψης του κόσμου, είναι κάτι που μένει μετέωρο. Έτσι, το κατά πόσο πέτυχε τους συγκεκριμένους στόχους που είχε θέσει η συγκεκριμένη παρέμβαση και γιατί απέτυχε ή δεν απέτυχε. Σας ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη αν καταχάστηκα λίγο παραπάνω τον χρόνο. Μου ξέφυγε. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω έχουμε λίγο χρόνο για ερωτήσεις, είτε από το κοινό εδώ, είτε μέσω του chat του Zoom. Οπότε όποιος θέλει να στείλει κάποια ερώτηση μπορεί να τη στείλει μέσα στο chat και να ρωτήσω αν έχουμε κάποια ερώτηση. Νομίζω είναι παραπλήσια η ερώτηση στον κύριο Ναστσόπουλο και στον κύριο Λατινόπουλο. Επειδή στη συμμετοχή πολιτών είναι πολύ σημαντικό το πώς φτάνει στην πληροφορία της πρόσκλησης σε συμμετοχή στον πολίτη. Αναρωτιέμαι τόσο στο δικό σας παράδειγμα, πώς ενημερώθηκαν οι πολίτες για να έρθουν στα εργαστήρια και αντίστοιχα στον κύριο Λατενόπουλο, αν υπήρξε κάποια πρόβλεψη παρά τις δυσκολίες του COVID, να συμμετέχουν και άνθρωποι που δεν έχουν πρόσβαση και δυνατότητα χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αυτό θα ήθελα να μάθω. Ευχαριστώ. Να ξεκινήσουμε από εδώ. Πολύ καλή ερώτηση. Ευχαριστώ. Το πώς απευθύνεται κανείς στον κόσμο σε μία συμμετοχική διαδικασία είναι πάρα πολύ σημαντικό και από εκεί κρίνεται νομίζω και η επιτυχία ή η αποτυχία. Δηλαδή το πόσο δίνεις αξία στον συμμετέχοντα, είτε πρόκειται για μορφωμένο, είτε για αμόρφωτο που μπορεί να μην ξέρει να γράφει, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό η κοινωνιολόγος με την οποία συνεργαστήκαμε, που βεβαίως είναι η πρώτη που αναγνωρίζει αυτές τις συνθήκες, στο ζήτημα των προσκλήσεων ήταν κάτι που έγινε πολύ χρόνο πριν με υπενθυμίσεις, γραπτά, προφορικά και ποικιλοτρόπως. Είναι δηλαδή, πραγματικά δεν μπορώ να το τονίσω πόσο σημαντικό είναι αυτό. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Διονύση, θέλω να συμπληρώσεις. Θα ήθελα να συμφωνήσω και εγώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό το ερώτημα και εξαιρετικά σημαντικό να φτάσει σε όλους τους πολίτες στην πληροφορία. Εγώ θα ήθελα να πω ότι δυστυχώς λόγω της συνθήκης και της ηλεκτρονικής φύσης αυτής της έρευνας ήταν προφανές πολύ δύσκολο να πάει σε ανθρώπους που δεν θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε υπολογιστή, διότι
καλώς ή κακώς έτσι πραγματοποιήθηκε η έρευνα. Προσπαθήσαμε να πάει στους τον περισσότερο κόσμο μέσα από την κυκλοφόρηση αυτή η έρευνα σε διάφορα κοινωνικά δίκτυα, κυκλοφόρησε σε ηλεκτρονικά μέσα, σε έντυπα μέσα. Προσπαθήσαμε να πάει η πληροφορία όσο γινόταν παντού, αλλά προφανώς όχι σε αυτούς που δεν θα είχαν εύκολη πρόσβαση. Και αυτό είναι ένα μειονέκτημα που ελπίζουμε να το ξεπεράσουμε σε επόμενες αντίστοιχες έρευνες που θα χρησιμοποιήσουν και τα πιο συμβατικά μέσα έρευνας. Ευχαριστούμε πολύ. Κάποια άλλη ερώτηση από εδώ? Μπορεί και τα άτομα του πάνελ να κάνουν ερωτήσεις. Ωραία, έχω εγώ μια ερώτηση για την πρώτη ομιλήτρια. Η παρουσίαση ήταν κυρίως για το πώς η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να στηρίξει τα κοινά σε μια πόλη. Έβαλες πολύ σωστά τη τεράστια, τη χαοτική διαφορά, πηγαίνοντας στο ελληνικό παράδειγμα, των capacities, των δυνατοτήτων των οικονομικών που έχουν οι Δήμοι στις χώρες που ανέφερες. Θα ήθελα να σε ρωτήσω για το θέμα της κουλτούρας, των κινημάτων, δηλαδή καθώς τα κοινά σε μεγάλο βαθμό συνδέονται με τα τοπικά κινήματα. Έχοντας εγώ μια εμπειρία από το Βερολίνο, βλέπω ότι ακόμα κινήματα που εδώ δεν θα μπαίνουν καν στη διαδικασία να διεκδικήσουν απευθείας με το Δήμο, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο μπαίνουν σε ένα διάλογο. Εκεί πέρα συμβαίνει αυτό, δηλαδή πάνε και διεκδικούν κατευθείαν στο Δήμο. Στα παραδείγματα της Ιταλίας, της Ισπανίας, όπου υπάρχει αυτό το κίνημα στο οποίο εστίασες, αυτή η κουλτούρα, υπήρχε μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ κινημάτων και Δήμου ή έστω αυτή της επαφής της διεκδίκησης, της απευθείας διεκδίκησης, είναι κάτι που χτίστηκε μέσα από αυτό? Και στην Ελλάδα, αν θεωρείς ότι κάτι τέτοιο θα ήταν δυνατό, δεδομένης της έλλειψης εμπιστοσύνης γενικά προς οποιουσδήποτε θεσμούς κράτους τοπικής αυτοδιοίκησης, ή πώς θα μπορούσε να χτιστεί κάτι τέτοιο? Λοιπόν, καταρχήν είναι πολύ διαφορετικά τα επίπεδα. Γι' αυτό και σε κάποιο σημείο έκανα την αναφορά για την ανάγκη μετάφρασης, ότι μπορεί να έχουμε μια πρωτοβουλία σε ένα πλαίσιο και πρέπει με δημιουργική σκέψη να μπορέσουμε να βρούμε πώς αυτό μπορεί να μεταφραστεί θεσμικά σε ένα άλλο. Και σε αυτό που αναφέρθηκα, στο Cities of Change, αυτό ήταν ένα από τα βασικά ευρήματα και μάλιστα χρησιμοποιήθηκε πολύ το Άμστερνταμ ως παράδειγμα. Δηλαδή, τραβάγανε κάποιες περιπτώσεις από αυτές που ακούγονται και λέγανε, ωραία, με ποιο τρόπο αυτό θα μπορούσαμε να το εφαρμόσουμε στη δική μας περίπτωση. Και εκεί χρειάζεται δημιουργική σκέψη και σκέψη έξω από το κουτί. Έχουμε παραδείγματα. Τώρα, για να είμαι πιο συγκεκριμένα σε αυτό που ρώτησες, οι περιπτώσεις που έχουμε είναι να έχεις πλατφόρμα πολιτών, όπου εκεί πέρα έχεις την πολιτική βούληση κατευθείαν στην Δημοτική Αρχή. Εκεί τα πράγματα είναι πιο εύκολα, γιατί η ίδια η Δημοτική Αρχή έχει μπει στη διαδικασία να δημιουργήσει θεσμίσεις που θα υποστηρίξουν τα Public Commons Partnerships. Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις όπου έχεις φιλικές πολιτικές δυνάμεις στο Δήμο. Όταν λοιπόν υπάρχει ανάγκη από τα κάτω να απαντηθεί ένα πρόβλημα, είναι δεκτική στο να δημιουργηθούν τέτοιου τύπου θεσμίσεις. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, στις οποίες και αρκετές από αυτές, πρέπει να πω ότι άμα το δούμε στο χάρτη, αλλά όχι μόνο, είναι σε περιπτώσεις όπως στη Χιλή που αναφέρθηκα κτλ, όπου δεν υπάρχει διαφοροποίηση ειδικά στο Δήμο πολιτικά. Αλλά η ανάγκη είναι τόσο μεγάλη, ας πούμε ότι είναι τόσο μολυσμένη η περιοχή από τα αντιβιωτικά στην κτηνοτροφία, από τα χημικά κτλ. Υπάρχει τέτοιο πρόβλημα που η μόνη λύση που έχουν είναι να μπουν σε μια διαδικασία με τους αγρότες, να αλλάξουν τη δομή, δηλαδή έρχεται να απαντήσει. Κάποιες φορές τα κοινά έρχονται να απαντήσουν σε πραγματικές ανάγκες, γιατί δεν μπορεί να δώσει τη λύση του κράτους ή αγορά. Οπότε απαντιέται από μόνο του. Τώρα, πώς κάνουμε τη δημιουργική σκέψη, ας πούμε, αυτές τις δυνατότητες λειτουργίας μέσα και έξω από τους θεσμούς. Στη Γαλλία είχαν το ίδιο πρόβλημα με το νερό, γιατί είναι μια περιοχή που τα εδάφη είναι πάρα πολύ μολυσμένα. Και μπορέσανε να φτιάξουν ένα pact δικό τους με τους αγρότες, με συνεταιρισμό, να μπουν σε μια διαδικασία να μην χρησιμοποιούν χημικά στην αγροτική παραγωγή, άρα τα παραγόμενα προϊόντα να είναι βιολογικά και καλής ποιότητας, να μην ξοδεύουν λεφτά για να μπορέσουν να καθαρίσουν το νερό, άρα το νερό ήταν φτηνότερο και εξοικονομούσαν,
Και τελικά να δουν στους παιδικούς σταθμούς, στα νοσοκομεία και σε ό,τι προνοιακά είχαν. Φτιάξαν ένα κύκλο λοιπόν προμήθειας κτλ. Έχει ενδιαφέρον, δεν θα αναφερθώ όλο σε αυτό, γιατί θέλω να πω κάτι άλλο. Στη βάση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, κανονικά δεν μπορεί ένας Δήμος να κάνει ανοιχτό call για να πει θέλω να πάρω προϊόντα από τους, από τους τοπικούς παραγωγούς. Γιατί υπάρχει το ότι πρέπει να κάνεις υποχρεωμένος, να κάνεις ανοιχτό call και να πάρεις τη φτηνότερη προσφορά. Ακόμα και να αυτή έρθει από μια πολυεθνική και είναι με μεταλλαγμένα χημικά και οτιδήποτε. Οπότε το περάσαν ως υπηρεσία. Το να πάρω το γιαούρτι, δηλαδή το βιολογικό, είναι η υπηρεσία που με βοηθάει να κρατήσω το έδαφος καθαρό. Και μπορέσαν να το κάνουν γιατί δεν υπήρχε πρόβλεψη για την υπηρεσία. Δηλαδή, όταν μπει στην διαδικασία να δεις τις περιπτώσεις, καταλαβαίνεις ότι αν η πολιτική βούληση είναι λιγμένη, υπάρχει δυνατότητα πολιτική σκέψη και ταυτόχρονα συνεχίζει να πολεμάς με τα θεσμικά εργαλεία. Α, για την Ελλάδα δεν είχα. Κάποια άλλη ερώτηση? Σε συνέχεια της δικής σας, ουσιαστικά, βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα την παρουσίαση σε σχέση με τα αστικά κοινά και το κίνημα της νέας αυτοδιοίκησης, διότι παρουσιάζει νέα δεδομένα σε κάτι που είναι σε εξέλιξη και ως ένα βαθμό το έχω παρακολουθήσει. Με ενδιαφέρει το Public Commons Partnerships και αυτές οι νέες θεσμίσεις που έχουν προκύψει. Και ήθελα να ρωτήσω αν τυχόν έχουμε δεδομένα σε σχέση με το πώς σε αυτό αν αποτελεί νομικό σχήμα, νομίζω πως ναι. Αυτό που δεν είμαι σίγουρος και δεν ξέρω πώς συμβαίνει είναι με τι τρόπο λογοδοτεί. Είπαμε ότι τα έσοδα είναι αυτοδιοικούμενοι και επομένως αυτοχρηματοδοτούμενοι, έτσι δεν είναι? Εξαιρέθηκε την περίπτωση, υπάρχει ένα σχήμα. Ναι, κυρίως ήθελα να μας πείτε, αν υπάρχουν πληροφορίες, πώς αυτά τα σχήματα νομικά, σε τι καθεστώς εμπίπτουν σε σχέση με τα γνωστά μας σχήματα. Είναι πολύ δύσκολη η ερώτηση και μεγάλη, το αντιλαμβάνομαι, αλλά αν μπορούμε έτσι λίγο να... Λοιπόν, αναφέρθηκα εκτεταμένα στην αρχή στην περίπτωση της Ιταλίας, γιατί εκεί ειδικά έχουν καταφέρει να δώσουν τη δυνατότητα όσοι ισχύει έχει ένα ΣΔΙΤ, μια συμφωνία δημοσίου ιδιωτικού, την ίδια νομική κάλυψη έχει και το Public Commons Partnership. Αλλά για να το κατορθώσουν αυτό, μπήκανε για 10 χρόνια σε μια διαδικασία με τον συνταγματολόγο πολύ γνωστό, το Ροντοτά κτλ. Και αρχίσαν να ψάχνουν να το στηρίξουν στο Σύνταγμα. Μετά βοήθησαν πάρα πολύ τα Ινστιτούτα, τα πανεπιστημιακά της Μπολόνια και της Νάπολης και βλέπουμε εκεί πέρα τη σημασία αυτού που λέμε anchor institutions, δηλαδή και σε αυτό αναφέρονται πάρα πολύ για την ενίσχυση των κοινών, όλες τις πρωτοβουλίες, ότι αν δεν υπάρχουν θεσμοί οι οποίοι είναι εκεί, άγκαρα από το Άγκυρα, είναι εκεί αγγυλωμένοι για να ελέγχουν, να εποπτεύουν, σε μάκρο επίπεδο να επιμένουν στη στήριξη αυτών των στόχων και να φτιάχνουν και τους όρους τελικά για το πώς λογοδοτούμε, πώς μια κοινότητα μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, γιατί πρέπει να υπάρχει ένα πρωτόκολλο. Τώρα υπάρχουν και περιπτώσεις τις οποίες ένας Δήμος προχωράει με τη μορφή των συνεταιρισμών, των συνεργατικών εγχειρημάτων, των εταιριών δημοτικής ωφέλεια, κοινής ωφέλειας, όχι της κοινής ωφέλειας με την έννοια του δημοσίου, είναι community interest εταιρείες, έτσι ορίζονται. Οπότε βλέπουμε ότι ανάλογα με τις δυνατότητες που δίνονται, προσπαθούν από τα κάτω πια, από το επίπεδο της κοινότητας, της γειτονιάς, του συνεταιρισμού, της μη κυβερνητικής, το οποιοσδήποτε μορφωμάτων, προσπαθούν να βρουν μια νομική κάλυψη, έναν επίσημο τρόπο για να προχωρήσουν σε κάτι τέτοιο. Αν δηλαδή δούμε εδώ πέρα, υπάρχει ένας κατάλογος 80 περιπτώσεων που τις εντάσσουμε στο Public Commons Partnership, γιατί αυτή είναι η... Με αυτόν τον τρόπο ο ίδιος ο Δήμος αντιλαμβάνεται αυτό που κάνει. Αλλά νομικά για να λειτουργήσει αυτό έχει από κάτω κάποιο συνεργατικό σχήμα, κάποιο συνεταιρισμό, κάποια συνεργασία. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να έχουμε σε δημόσια χέρια το νερό, την κατοικία, την ενέργεια, για να μπορέσει κάτι τέτοιο να λειτουργήσει. Ας πούμε και στην περίπτωση της Γαλλίας που αναφέρθηκα προηγουμένως, έχουν πάρει στα χέρια τους το νερό,
Αλλά για να προχωρήσουν σε όλο αυτό που κάνανε, έπρεπε να υπαχθούν σε ένα ευρύτερο σχήμα που υπάρχει στη Γαλλία, όπως το έχει και ο Ντεπαρή, που έχει πανεδημοκρατικοποιηθεί. Όλα αυτά δηλαδή έχει σημασία να μένουν στα δημόσια χέρια για να μπορέσουμε να περάσουμε μετά στο το κοινό. Επόμενο βήμα. Μία τελευταία ερώτηση, έχουμε χρόνο αν υπάρχει κάποια. Δεν βλέπω κάτι και μέσω Zoom. Νομίζω να το κλείσουμε εδώ. Ευχαριστώ όλες και όλους που παρακολουθήσαν είτε από εδώ είτε μέσω του Zoom. Ευχαριστώ πολύ τους ομιλητές και τους ομιλητές. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.